Παρά το γεγονός ότι υπήρχε εδώ και καιρό, η διαμεσολάβηση δεν είχε αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με την λύση των νομικών τους διαφορών. Όμως, πλέον αρκετά αλλάζουν μετά και το νέο πλαίσιο που καθορίστηκε. Μέχρι πριν λίγο καιρό η διαμεσολάβηση, όπως ξέρετε, δεν ήταν υποχρεωτική και ενώ ο θεσμός υπάρχει από το 2010, δεν είχε καθόλου εφαρμογή. Με το νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή, η διαμεσολάβηση, δηλαδή τι η διαμεσολάβηση, ένα υποχρεωτικό στάδιο προδικασίας για ορισμένες αστικές υποθέσεις που αν αποτύχει θα συνεχίσεις στο δικαστήριο, εάν επιτύχει θα κλείσει εκεί η διαφορά με μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται. Αυτή λοιπόν η προδικασία που λέγεται διαμεσολάβηση πλέον είναι υποχρεωτική με έναρξη το Σεπτέμβρη του 2018. Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνο το στάδιο θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι πιστοποιημένοι διαμεσολάβητες, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Έτσι, να διεκπαιρεώσουν δηλαδή αυτό το νέο θεσμό. Επειδή θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περιοχή, και εμάς ειδικά που μας ενδιαφέρει εδώ σαν δικηγορικός σύλλογος, αφού μιλάμε για αστικές διαφορές της περιοχής μας, θα πρέπει να έχουμε μέλη μας, του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, πιστοποιημένους διαμεσολάβητες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας του Δικηγορικού Συλλόγου να εξασφαλίσει ότι εδώ θα έχει αρκετό αριθμό διαμεσολαβητών, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται εδώ και να μην χρειάζεται να τις πάει η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης στην Αθήνα, σε διαμεσολαβητές της Αθήνας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 με 7 περίπου διαμεσολαβητές από παλαιότερα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε για ένα νόμο που υπάρχει και είμαστε υποχρεωμένοι το Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι. Και εμείς, σαν Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε το θεσμό, αφού είναι πλέον νόμος του κράτους, να έχουμε έτοιμους διαμεσολαβητές, πιστοποιημένους, ώστε να μπορούμε να αναλάβουμε και να αναλάβουν και οι ίδιοι βέβαια την επίλυση αυτών των διαφορών που υπάγονται εκεί. Το άνοιγμα πλέον της διαμεσολάβησης θεωρείται δεδομένο. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών μπαίνει στο επίκεντρο και προς αυτή την κατεύθυνση και η εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Τα ωφέλη είναι πολλά. Καταρχήν θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία των διαφορών και το κόστος θα είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τη δικαστική διαμάχη. Η απονομή της ταχύτητας θα είναι γρηγορότερη και επίσης θα μπορεί να υπάρξει και μία αποκατάσταση των σχέσεων στο τέλος, αν και εφόσον βρεθεί η λύση και η διαφορά που έχουν τα μέρη. Η καχυποψία πάντα υπάρχει σε κάτι καινούριο, όμως παρόλα αυτά είναι δεκτικός ο θεσμός για το λόγο το αληθές ότι αυτό θα μπορέσει να δώσει και στους δικηγόρους κάποια περισσότερο όγκο δουλειάς, για το λόγο του αληθές ότι η παράσταση των δικηγόρων θα είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το θεσμό, ο οποίος θα τους βοηθήσει να κάνουν και καλύτερα τη δουλειά τους.